Σήμερα είχαμε το 7 Series Explorer, είναι το πρώτο τελευταίο κουρασγυρόπλιο για τη σεζόν για το νησί μας. Ο καιρός μας βοήθησε και ήταν καλός, αρκετά καλός και να μπορέσει να γίνει από επιβίβαση με τις λάντζες. Ήρθε στις 9.30 το πρωί, η αναχώρηση του είναι στις 7 το απόγευμα. Είμαστε πρώτο λιμάνι, έγινε επιβίβαση από Κωνσταντινούπολη και με 585 επιβάτες και 550 άτομα πλήρωμα. Ήδη έχουν φύγει από το πρωί οι πρώτες εκδρομές, οι υπόλοιποι ήταν ελεύθεροι στην πόλη. Τώρα θα φύγουν οι μεσημεριανές εκδρομές γιατί είχε μεγάλη συμμετοχή σε εκδρομές. Αγιάσου και Καγιάννη. Η Αγιάσου είχε και ένα event, μας έκανε το Visit Αγιάσου για άλλη μια φορά. Με κάστανα και παραγωγή και παρουσίαση του κάστανου. Και να ευχαριστήσω κιόλας την Αγιάσου για κάθε φορά που προσπαθεί και βοηθάει την κατάσταση της κουραζιέρας γενικότερα στο νησί. Και η αναχώρησή του είναι στις 7 το απόγευμα. Επόμενο λιμάνι ο Πειραιάς. Είναι το πρώτο τελευταίο πλοίο. Έχουμε και την άλλη 5η 24 του μηνός στο Νότικα της Regent. Και αυτό αμερικάνικο. Ας ευελπιστούμε ότι θα είναι πάλι καλός ο καιρός για να μπορέσουμε να βγούμε με τις βάρκες. Σήμερα κινήθηκαν μεγάλα πούλμαν 14, 7 το πρωί και 6 το απόγευμα, 13. Και κάτι μικρά βανάκια που είχε κάποια πριβέ tour. Όπως ξαναγώ, από εδώ δούλεψε όλος, όλα τα κόζια που είναι διαθέσιμα και μας έστειλαν και από 2 από Θεσσαλονίκη και ένα από Αθήνα, άλλους 3 ξεναγούς. Δούλεψαν και τα πούλμαν, δούλεψαν και τα βανάκια, δούλεψαν και οι ξεναγοί. Είναι μια κουραζιέρα η οποία είναι, σας είπα, εξάστερη και είναι πληρωμένες οι εκδρομές τους. Συμπεριλαμβάνονται και αυτό δηλώνουν όλοι οι επιβάτες σχεδόν να συμμετέχουν σε εκδρομές. Είναι κάποιες ομάδες ή οικογένεια ή φίλοι οι οποίοι ζητάνε ξεναγό ξεχωριστά για να κάνουν κάτι διαφορετικό με μικρό βανάκι, μικρό λεωφορείακι της τάξης των 5-8 ατόμων. Και αυτοί κάναν κάποια άλλα tour, δηλαδή κάναν και μουσείο, πήγαν και στα Ούζα στο Πλωμάρι και στην Αγιάσο και Τεριάντ. Η βασική μας εκδρομή για να μπορέσει να βγει να διπλώσουν τα λεωφορεία, για να βγει και ο χρόνος και να, λόγω των ξεναγών, ότι δεν μας φτάνουν και ξεναγοί και να μπορέσουν να βγει όλος ο κόσμος, κάνουμε πρωινό απογευματινό, είναι το 3,5 ώρες που κάνουμε Καγιάννη, Ταξιάρχη και Αγιάσο. Να το πούμε ξανά ότι σίγουρα αν ένα βαπόρι έχει ασφάλεια και πέφτει δίπλα, σε έναν τόκο θα πολλαπλασιαστούν οι προσεγγίσεις, διότι είμαστε σε σημείο, το νησί μας είναι σε σημείο στη Ρώτα που βοηθάει πάρα πολύ την Τουρκία, την Κωνσταντινούπολη, που το 90% ξεκινάνε πιο πολλές κουραζιέρες από εκεί, με πέρασμα από εδώ για να συνεχίσουν είτε για το άλλα νησιά, είτε για Πειραιά, είτε για Κουσάνταση. Όταν έπεφτε και έκανε πλαγιοδέτηση το πλοίο, να πούμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι από το πρωί και από χθες. Θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε το άγχος και το χτυποκάρδι αν θα προσεγγίσει ή όχι. Με όλη την προετοιμασία, καταλαβαίνετε, η προετοιμασία υπάρχει και από τη στιγμή που ταξίδεψαν και ξεναγεί από άλλα μέρη για να έρθουν να βοηθήσουν την εκδρομή και την κρουαζιέρα εδώ. Της ταχύτητας, των μιλίων και των κατανάλωση πετρελαίων που υπολογίζουν όπως όλα τα πλοία και όλες οι εταιρείες, βοηθάει στο ότι να είμαστε μέρα τα πλοία εδώ, να ταξιδεύουν νύχτα, να πιάνουν μέρα, να πιάνουν σταθμό και μετά πάλι νύχτα για να φτάσουν στο επόμενο λιμάνι. Ένα δυνατό οικονομικό παράγοντας για κίνηση της αγοράς είναι και τα πληρώματα. Είναι βασικό αυτό γιατί πολλά πληρώματα ζητάνε, είναι οι Φιλιππινές και αυτά, και ζητάνε να ψωνίσουν. Γυρεύουν πολύ καταστήματα, γυρεύουν φτηνά, που υπάρχει κάτι φτηνό, κάτι πιο ομαδοποιημένο και βγαίνουν αρκετοί από τα πληρώματα για ρωτώντας κάτι να πάρουν είτε ρουχισμό, είτε παπούτσια, είτε αθλητικά. Μας ρωτούσαν το πρωί γενικότερα πώς είναι η αγορά και πού είναι η αγορά.